Θέλω να σας βοηθήσω λιγάκι να οπτικοποιήσετε το νόημα αυτού του συνεδρίου. Διότι, όπως σας είπα, ο μόνος που μπορεί να σταματήσει είναι αυτός σας. Και κυρίως αν αφήσετε την αμφιβολία να σας κατακτήσει. Η αμφιβολία θα έρθει, και η αμφιβολία θα έρθει και από πολλά πράγματα. Για το σύστημα, για τη γραμμή αναδοχής μου, για την OGI, για μένα τον ίδιο, για πολλά πράγματα μπορεί να υπάρξει αμφιβολία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μοιραστώ μαζί σας, και γι' αυτό είναι και το μόνο οπτικό βοήθημα το οποίο έχω για την ομιλία μου, γιατί θέλω να σας μείνει αυτό. Θέλω να σας πω την ιστορία του Γιώργου. Ο Γιώργος λοιπόν είχε κερδίσει, είχε φτάσει στο τελικό του πιο δύσκολου και του πιο δημοφιλούς τηλεοπτικού παιχνιδιού στον κόσμο. Για να φτάσει στο τελικό είχε κολυμπήσει με τους καρχαρίες, είχε σκοτώσει μία αρκούδα με τα γυμνά του χέρια, είχε κολυμπήσει στον ποταμό με τα πυράγχας και είχε βγει ζωντανός. Είχε καταφέρει απίστευτα πράγματα. Και φτάνει λοιπόν στον τελικό. Πηγαίνει λοιπόν σε ένα τεράστιο στούντιο, χιλιάδες άνθρωποι στις εξέδρες, για την τελευταία δοκιμασία του πιο δημοφιλούς παιχνιδιού. Δισεκατομμύρια τηλεθεατές τον παρακολουθούσαν. Και ήρθε η στιγμή της τελευταίας δοκιμασίας. Του λέει λοιπόν ο παρουσιαστής, του λέει: «Γιώργο μου, άκουσε κάτι, είναι η τελευταία σου δοκιμασία. Αν περάσεις και αυτή τη δοκιμασία, θα πραγματοποιήσουμε όλα σου τα όνειρα». Χαμός, ενθουσιασμός στο κοινό, από τα σπίτια. «Μπράβο Γιώργο, 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 πάμε, πάμε». Ο Γιώργος λοιπόν τρομερά αγχωμένος, τον παρακολουθούν όλοι και τα λοιπά, αλλά ήθελε λοιπόν οπωσδήποτε, δηλαδή αυτή η τελευταία δοκιμασία θα πραγματοποιούταν όλα του τα όνειρα. Του λέει, άκουσε κάτι, η δοκιμασία είναι η εξής. Εδώ πίσω από το παραβάν έχουμε κάτι το οποίο μόνο εσύ θα το δεις. Και έχεις τη δυνατότητα να το δεις για 30 δευτερόλεπτα. Μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά θα το δεις για 30 δευτερόλεπτα. Θα πας, θα το δεις, κάνε ό,τι θέλεις για τα 30 δευτερόλεπτα και θα βγεις και θα έρθεις εδώ πέρα. Και θα μας πεις τι είδες. Αλλά πρόσεξε Γιώργο, είναι η τελευταία σου δοκιμασία. Αν δώσεις τη σωστή απάντηση, θα πραγματοποιηθούν όλα σου τα όνειρα. Ο Γιώργος είχε φτάσει, η παλμή του είχαν φτάσει 180. Χτυπούσε η καρδιά του, τι θα δω πίσω από το παραβάν. «Γιώργο, είσαι έτοιμος?» «Ναι, είμαι έτοιμος». Το πλήθος παραλυρεί, μιλάμε. «Γιώργος, Γιώργος, Γιώργος, χαμός». Του λέει: «Έτοιμος? 3, 2, 1, πίσω από το παραβάν». Και εσείς, κανείς δεν το είδε αυτό, απλώς εσείς έχετε τη δυνατότητα να το δείτε. Πηγαίνει λοιπόν ο Γιώργος πίσω από το παραβάν και τι βλέπει? Βλέπει 6 κόκκινα μήλα. Τα βλέπει, τα μετράει, να δείτε. Μήλα. Τα παίρνει από εδώ πέρα, τα βάζει έτσι. Λέει, για να τα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 κόκκινα μήλα. Μήλα. Αν τα βάλω έτσι, και τα ξαχωρίζω. 1, 2, 3, 4, 5. 6 κόκκινα μήλα. Τα βάλω, κάτσε να τα βάλω σε πυραμίδα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κόκκινα μήλα. 6 κόκκινα μήλα. Το βλέπω. Κάτσε, μήπως δεν είναι μήλα. Μήπως δεν είναι. Τα τρώει λοιπόν. Να δοκιμάσει, μήπως ήταν κάτι άλλο. 6 κόκκινα μήλα. 6 κόκκινα. Είναι μήλα. Ωραία, μια χαρά. 6 κόκκινα μήλα. Τα 30 δευτερόλεπτα, όπως καταλαβαίνετε, περάσανε μετά από 30 δευτερόλεπτα. Και ο Γιώργος βγαίνει, φωνάζει ο παρουσιαστής: «Τέλος χρόνου, βγες Γιώργο!» Βγαίνει ο Γιώργος λοιπόν, όλος ο κόσμος, απόλυτη ησυχία. «Πες μας Γιώργο την απάντησή σου. Τι είδες πίσω από το παραβάν?» Απόλυτη ησυχία. Και ο Γιώργος απαντάει: «Είδα 6 κόκκινα μήλα». 6 κόκκινα μήλα! Αν είναι δυνατόν! Χαμός! Όλο το ακροατήριο να γελάει, να έχει πέσει, να δακρύζει από τα γέλια. 6 κόκκινα! Είναι δυνατόν 6 κόκκινα μήλα! Αν είναι δυνατόν! 6 κόκκινα! Αν είναι δυνατόν!
Ο κόσμος, τα δισεκατομμύρια που παρακολουθούν να γελάνε εξοικογενειακά μήλα. Αυτοί που το παρακολουθούσαν να το βλέπουν να κουνιέται ο Γιώργος, γιατί ο καμεραμάν τραταζόταν από τα γέλια, δεν μπορούσε να αντέξει. Γελούσαν όλοι, ο Γιώργος είχε μείνει, γιατί είπα εξοικογενειακά, εγώ αυτό είδα εξοικογενειακά. Χαμός, να μην σταματάει κανένας. Κάποια στιγμή ο Γιώργος δεν άντεξε, κατέβηκε κάτω από τη σκηνή και πήγε να φύγει από πίσω από τα καμαρίνια, από πίσω από την πλάγια πόρτα. Βγαίνοντας από το στούντιο, τον ακολουθούσε και η οικογένειά του. Βγαίνοντας από το στούντιο, ας πούμε, πάει να κατέβει κάτω. Ήταν ένας άστεγος εκεί πέρα με ένα μπουκάλι. Γιώργο, εσύ είσαι ένα έξι κόκκινα μήλα. Ο Γιώργος το βλέπει, φεύγει και τα λοιπά, κρύβεται, μπαίνει μέσα στα μάξη του, η οικογένειά του μαζί. Μα τι είπες, μα γελάνε όλοι μαζί μας, δεν βλέπεις το κοινό αυτό, όλοι έξι κόκκινα μήλα. Πώς θα πάμε στο σπίτι τώρα, θα οι γείτονες ήταν έξω, θα τους είχα πει να βρουν τι... Όχι, εγώ ρε παπά, πώς θα πάμε στο σχολείο, θα κοροϊδεύουν όλοι οι μαθητές μου, έξι κόκκινα μήλα. Έξι και κόκκινα, όχι ρε πατέρα, τι μας έκανες. Ρε παιδιά, αυτό το κοίταξα, το είδα, το μέτρα, το... έξι κόκκινα μήλα. Φτάνουν στο σπίτι όλοι οι γείτονες εκεί πέρα να έχουν πεθάνει στο γέλιο. Έλα να έχει πέσει κάτω, ας πούμε, να χτυπιούνται από το γέλιο. Έξι κόκκινα μήλα. Ο Γιώργος μπαίνει μέσα την επόμενη μέρα στη δουλειά του να του κάνουν πλάκες, να του βάζουν κάτι μιλόπιτες πάνω στο γραφείο του εκεί πέρα, κάτι κόκκινα μήλα. Και ο Γιώργος κάποια στιγμή άρχισε και αμφίβαλε. Ρε παιδί μου, μόνο 30 δευτερόλεπτα είχα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό. Έξι κόκκινα μήλα. Πώς τα μέτρησα πάνω στο άγχος μου, δεν τα μέτρησα σωστά. Έξι μου ήταν 7, μου ήταν 8. Δεν ξέρω, πότε, δηλαδή, ήταν κόκκινα. Ήταν κόκκινα. Τα δοκίμασα και ήταν μήλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ πέρα. Όλοι με κοροϊδεύουν, όλοι λένε δεν είναι έξι κόκκινα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Και πέρασε ένας χρόνος αγωνίας για τον Γιώργο. Κάθε βράδυ που έπεφτε να κοιμηθεί, σκεφτόταν. Τελικά είδα έξι κόκκινα μήλα. Αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, ρε παιδί μου, είχα ανοίγει λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν ξέρω, ήταν έξι κόκκινα, ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Μετά λοιπόν από ένα χρόνο, ο Γιώργος αποφάσισε να πιστέψει σε αυτό το οποίο είδε. Αποφάσισε να πει ότι τελικά, ρε παιδιά, όχι, τώρα δεν με ενδιαφέρει τι λέτε όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ είδα έξι κόκκινα μήλα. Και έκλεισε ένα ραντεβού με τον παρουσιαστή. Του λέει, άκουσε κάτι, θέλω να έρθω από το στούντιο, θέλω να μιλήσουμε για αυτό που έγινε στο τελικό του παιχνιδιού. Και πράγματι ο Γιώργος πηγαίνει, μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο με τον παρουσιαστή, του λέει, σε παρακαλώ, πες μου Γιώργο μου, τι θέλεις. Λέει, άκουσε κάτι, δεν με ενδιαφέρει το τι λένε, γιατί γέλασες κτλ. Αλλά εγώ, αυτό που είδα, ήταν έξι κόκκινα μήλα και κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι δεν ήτανε. Γιατί ήμουν εκεί και το είδα. Και εκείνη τη στιγμή που το είπε ο Γιώργος, πέφτουνε οι τείχοι του δωματίου και εμφανίζονται μαζορέτες και εμφανίζεται μια τεράστια ορχήστρα η οποία έπαιζε κομφετί από το ταβάνι. Μπράβο Γιώργο, πετάγεται ο μιλητής, ο παρουσιαστής. Μπράβο Γιώργο μου, συγχαρητήρια, κέρδισες το παιχνίδι. Ο Γιώργος έκπληκτος. Μπράβο Γιώργο, αυτό ήταν, αυτό περιμέναμε από σένα. Διότι αυτά θα πραγματοποιήσουμε όλα τα όνειρά σου. Αλλά σε αυτούς που θα πραγματοποιήσουμε όλα τα όνειρά τους, θα είναι μόνο αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στον εαυτό τους. Αυτοί που πιστεύουν αυτό το οποίο είδανε. Αυτοί οι οποίοι είδανε, πιστέψανε και είπαν ότι αυτό είναι αυτό που είδα και δεν μπορεί κανείς να μου το πάρει πίσω. Και στον Γιώργο πραγματοποίησανε όλα τα όνειρά τους. Γιατί του είπε ο παρουσιαστής ότι ξέρεις κάτι. Η δοκιμασία δεν ήταν για το αν ξέρεις να μετράς, ή αν ήταν κόκκινα ή αν ήταν μήλα. Η δοκιμασία ήταν αν πιστεύεις στον εαυτό σου. Αν πιστεύεις σε αυτό το οποίο είδες και αν έχεις το θάρρος της γνώμης σου. Γι' αυτό κέρδισες και γι' αυτό θα πραγματοποιήσουμε όλα σου τα όνειρα. Σε λίγη ώρα θα φύγουμε από εδώ. Και σε μια εβδομάδα, ίσως μεθαύριο, ίσως παραμεθαύριο, σε μια εβδομάδα ή σε δύο εβδομάδες, θα αρχίσετε να αμφιβάλλετε. Είδα έξι κόκκινα μήλα. Ήταν έξι. Γιατί πολλοί θα σας πούνε δεν ήταν έξι. Γιατί πολλοί θα σας πούνε δεν ήταν κόκκινα. Πολλοί θα σας πούνε
μίλα ρε φίλε! Μίλα ρε φίλε! Σε παρακαλώ! Και αυτό το συνεδριακό Σαββατοκύριακο μετά από λίγο καιρό θα φαντάζει πολύ λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα στη ζωή σας. Θα φαντάζει πολύ λιγότερο χρόνο, θα φαντάζει μια αμυδρή φαντασία ίσως, κάτι που είδα που δεν είναι, δηλαδή δεν ξέρω, εγώ το είδα, αλλά όλοι μου λένε ότι δεν είναι 6 κόκκινα μήλα. Όλοι μου λένε ότι λάθος έκανα, ότι δεν το κατάλαβα, ότι τελικά δεν ήταν 6, δεν ήταν κόκκινα και δεν ήταν μήλα. Θέλω να ξέρετε όμως ότι αυτό το διήμερο από εσάς εξαρτάται αν θα το κρατήσετε στην καρδιά σας ή όχι. Μπορείτε να εμπιστευτείτε αυτό που ζήσατε, αυτό που βιώσατε, να έχετε το θάρρος της νόμης σας, διότι κανείς από αυτούς που θα σας πει ότι δεν ήταν ούτε 6, ούτε κόκκινο, ούτε μήλα, δεν κάθισε πίσω από το παραβάν. Κανείς δεν είχε την εμπειρία που είχατε εσείς αυτό το συνεδριακό Σαββατοκύριακο. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σας πει ότι δεν ήταν 6 κόκκινα μήλα. Κρατήστε αυτό το συνεδριακό Σαββατοκύριακο στο μυαλό σας και στην καρδιά σας, στο συναίσθημά σας, και να έχετε πίστη στον εαυτό σας, στην ομάδα σας, στο σύστημα, στην OGI, στη γραμμή αναδοχής σας, διότι πολλοί θα είναι αυτοί που θα πούνε OGI, τι είναι αυτό ρε, γραμμή, θα πούνε άσχημα πράγματα για τη γραμμή αναδοχής σας, θα πούνε άσχημα πράγματα για την ομάδα σας, θα πούνε άσχημα πράγματα για το σύστημα, τι είναι αυτό, δεν δουλεύει, δεν κάνει, και θα έχετε αμφιβολία. Αλλά να θυμάστε ότι τελικά από εσάς εξαρτάται το που θα πάτε. Και ελπίζω στο επόμενο συνέδριο να είστε μαζί μας. Και να είστε μαζί με περισσότερους ανθρώπους. Και να είμαστε πιο παρουτοκαπνισμένοι. Να είμαστε πιο πολλοί. Να είμαστε πιο όριμοι. Να είμαστε πιο αποφασισμένοι. Να είμαστε πιο ελεύθεροι. Να είμαστε πιο χαρούμενοι. Να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι. Γιατί ξέρουμε ότι τελικά η επιχείρηση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε την τύχη στα χέρια μας και να αλλάξουμε την τύχη τη δικιά μας και τη ζωή πολλών άλλων ανθρώπων. Γιατί τελικά εδώ σε αυτό το συνέδριο είδαμε 6 κόκκινα μήλα! Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καθηλωτικός και μοναδικός.